έχει περάσει ένας χρόνος και κάτι μήνες από τη στιγμή που ξεκίνησε, να το πούμε έτσι, επίσημα η πανδημία και στη χώρα μας και που μπήκαμε σε, όλο αυτό, σε όλη αυτή τη μεγάλη περιπέτεια. Ωστόσο, σήμερα που μιλάμε, έχουν εμβολιαστεί σχεδόν 3 εκατομμύρια πολίτες με έστω μία δόση και μπορούμε να μιλάμε σιγά σιγά για την επόμενη μέρα. Άρα, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και για την ανάπτυξη. Είμαστε λοιπόν σήμερα με τον αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξη, τον κύριο Νίκο Παπαθανάση, τον οποίο ευχαριστώ για το χρόνο, γιατί γνωρίζω ότι είναι πολύτιμος όλο αυτό το διάστημα στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν προκύψει από τον κορονοϊό, για να συζητήσουμε ποια είναι η επόμενη μέρα και πώς θα αναπτυχθεί η οικονομία μας. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Σπύρου, γιατί μας δίνετε ευκαιρία να έχουμε μια πολύ καλή, ουσιαστική κουβέντα γύρω από ένα θέμα που ενδιαφέρει πολύ κόσμο. Και επειδή είμαστε ακόμη εν μέσω της πανδημίας και δεν πρέπει να το ξεχνάμε ότι καθώς ανοίγουμε και ξεκινάμε έναν πιο έντονο βηματισμό, θα πρέπει να θυμόμαστε ότι πολλοί συμπολίτες μας είναι στις μονάδες εντατικής θεραπείας και διασωληνωμένοι, επομένως πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε προσεκτικοί έως ότου φτάσουμε στον πλήρη εμβολιασμό όλων των συμπολιτών μας. Κύριε Υπουργέ, το προηγούμενο διάστημα όποιος βρισκόταν μαζί σας, σας ρωτούσε τι θα ανοίξει μετά ή τι μπορεί να κλείσει και γενικά κάπως έτσι πήγαινε η κουβέντα. Εγώ θέλω να ξεκινήσω από το βιογραφικό σας, το οποίο διαβάζοντάς το είδα ότι έχετε ξεκινήσει την καριέρα σας στην αεροναυπηγική αλλά και στο κομμάτι της αεροπορίας. Πώς διαλέξατε αυτόν τον κλάδο? Γνωρίζετε ότι ο κάθε ένας, η κάθε μία, όταν φτάνει κάποια στιγμή που πρέπει να αποφασίσει τι θέλει να κάνει, τότε επιλέγει και το επάγγελμα που θέλει να ακολουθήσει. Όταν λοιπόν ήμουν στο γυμνάσιο και στο λύκειο, γυμνάσιο τότε, πρέπει να πούμε, το λύκειο ήρθε μετέπειτα, αποφάσισα ότι μου άρεσε πολύ το κομμάτι της αεροναυπηγικής, επομένως ο Καναδάς ήταν μια χώρα που ήταν πολύ καλή, μου άρεσε πολύ και επομένως επέλεξα να πάω εκεί και να σπουδάσω και να μείνω και να δουλέψω. Και η De Havilland ήταν μια εταιρεία που είχε πολύ καλή παραγωγική έτσι, διαδικασία σε αεροναυπηγικά προϊόντα και είχα την ευκαιρία λοιπόν να εργαστώ σε αυτή την εταιρεία για κάμποσα χρόνια. Μιας λοιπόν και σήμερα είστε αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει και πιθανότητα ανάπτυξης στην αεροναυπηγική στην Ελλάδα. Η αεροναυπηγική βιομηχανία στην Ελλάδα, έτσι όπως παρουσιάζεται, αν θέλετε, από την ελληνική αεροπορική βιομηχανία, είναι ισχυρή. Σαφώς έχει μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης, διότι έχουμε και την τεχνογνωσία και το κατάλληλο προσωπικό να αναπτύξουμε τη συγκεκριμένη βιομηχανία. Αυτό είναι που κάνουμε αυτή τη στιγμή. Προσπαθούμε να δουλέψουμε με την ΕΑΒ, έτσι ώστε να αναπτυχθεί η ΕΑΒ, να πάρει περισσότερα συμβόλαια. Γνωρίζετε ότι έχει σημαντικά συμβόλαια από τη Lockheed Martin και ταυτόχρονα έχει συμβόλαια αναβάθμισης αρκετά σημαντικού υλικού, αεροναυπηγικού υλικού. Επομένως, δουλεύουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Θέλουμε να την αναβαθμίσουμε, θέλουμε να πάρει περισσότερα συμβόλαια και θέλω να σας πω κάτι πολύ σημαντικό. Έχει πάρει η ΕΑΒ τελευταία, έχει συμφωνήσει και έχει υπογράψει ένα συμβόλαιο 180 εκατομμυρίων ευρώ υποστήριξης, αεροναυπηγικής υποστήριξης και εκπαίδευσης των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Επομένως, προχωράμε και είναι κάτι το οποίο μας έχει αναθέσει ο Πρωθυπουργός και συντονίζουμε εδώ σε αυτό το Υπουργείο, έτσι ώστε η ΕΑΒ να προχωρήσει, να αναπτυχθεί και βεβαίως κοιτάμε και την περίπτωση ενός στρατηγικού επενδυτή, αλλά σε δεύτερο χρόνο. Ως αεροναυπηγός λοιπόν θα γνωρίζετε τι είναι οι αναταράξεις και έτσι η επόμενη μου ερώτηση είναι πώς διαχειριστήκατε τις αναταράξεις που προκύψανε λόγω του κορονοϊού και αν υπήρξαν και κάποιες αστοχίες. Η αναταράξη είναι φυσικό φαινόμενο και θα πρέπει να σχεδιάζουμε έτσι ώστε να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα. Επομένως αυτό είναι που κάναμε. Σχεδιάσαμε ένα πολύ καλό συνεκτικό πρόγραμμα έτσι, για να μας βγάλει μέσα από αυτή την πανδημία. Έχουμε πάει πολύ καλά. 40 δισεκατομμύρια έπεσαν στην πραγματική οικονομία, 24 δισεκατομμύρια το 20 και 16 δισεκατομμύρια το 21. Και θέλω να σημειώσω, κύριε Σπύρου, ότι 7,5 δισεκατομμύρια είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό για το 2021 και έχουμε φτάσει στα 16 δισεκατομμύρια. Αυτό δείχνει ότι ο σχεδιασμός ήταν καλός, συνεκτικός και όταν πέφτουν τα έσοδα σε ένα κράτος, το κράτος πρέπει να μπορεί να δανείζεται με φτηνό δανεισμό. Έχουμε λοιπόν αυτή την έξοδα καλή μαρτυρία. Δανειζόμαστε χαμηλά.
Έτσι συνεχίζουμε τη στήριξη πραγματικής οικονομίας και δεν είναι τυχαίο που η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που αναβαθμίστηκε εν μέσω της πανδημίας τουλάχιστον 3 φορές από διεθνείς οίκους. Σήμερα που βρισκόμαστε εδώ είναι και μια σημαδιακή μέρα, μιας και σταματάνε και τα SMS, ανοίγει λίγο περισσότερο, φεύγουν οι πολλοί περιορισμοί. Ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να δώσετε στην αγορά για την επόμενη μέρα? Είναι ένας πιο γρήγορος βηματισμός σήμερα. Δεν έχουμε φτάσει στην κανονικότητα. Το μήνυμα είναι ότι η αγορά θα συνεχίσει να λειτουργεί με τους κανόνες και τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί, έτσι ώστε να φτάσουμε στην κανονικότητα. Ταυτόχρονα η πολιτεία συνεχίζει και θα συνεχίσει να στηρίζει την πραγματική οικονομία, τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις, έτσι ώστε να μην απολέσουμε θέσεις εργασίας και όχι μόνο αυτό, να επανέλθουμε γρήγορα και να αρχίσουμε να επιταχύνουμε την οικονομία μας. Μήνυμα είναι συνεχίζουμε, εμβολιαζόμαστε, στηρίζουμε την πραγματική οικονομία. Το σχέδιο ανθεκτικότητας και ανάκαμψης, για ποιο λόγο συνιστά μια μεγάλη ευκαιρία αναπτυξιακή για τη χώρα και τι έχουν να περιμένουν οι πολίτες από αυτό? Είναι ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα, 32 δισεκατομμυρίων ευρώ και σημειώνω ότι αυτό συνολικά μοχλεύει 60 δισεκατομμύρια τα οποία θα έρθουν στην πραγματική οικονομία στο 2026. Αν λοιπόν υπολογίσετε τα χρήματα αυτά και προσθέσετε τα χρήματα που έρχονται από το ΕΣΠΑ 2021-27, τα οποία συνολικά είναι 40 δισεκατομμύρια, αντιλαμβάνεστε ότι πραγματικά είναι ένα νέο ενισχυμένο, θα έλεγα, σχέδιο, το οποίο θα δώσει πραγματική όθηση στην οικονομία και εμείς φροντίζουμε έτσι ώστε οι απορροφήσεις, ο σχεδιασμός και όλα να πάνε καλά, διότι δεν μπορούμε να απολέσουμε ούτε ένα ευρώ σαν Ελλάδα. Αυτό ακριβώς είναι αυτό που είπε και ο Πρωθυπουργός, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι δεν πρέπει να χαθεί, να πάει ούτε ένα ευρώ χαμένο. Τι είναι αυτό που εγγυάται η κυβέρνηση ώστε να επιτευχθεί αυτός ο στόχος και να μην πάει όντως κανένα ευρώ χαμένο και να μην έχουμε παραδείγματα του παρελθόντος από άλλα πακέτα? Σημαντική ερώτησή σας. Γιατί έχουμε μια ιστορία η οποία δεν είναι τόσο καλή, αλλά να πάμε στην πρόσφατη ιστορία που είναι καλή. Είναι η ιστορία από τον Ιούλιο του 19. Της κυβέρνησης αυτής, της κυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη, όπου παρέλαβε ένα ΕΣΠΑ, το ΕΣΠΑ 2021-2020 με μία απορρόφηση 23% και σήμερα είμαστε από τις πρώτες χώρες στην απορρόφηση του συγκεκριμένου. Επομένως, έχουμε ένα ιστορικό γεγονός το οποίο λειτουργήσε με αυτή την κυβέρνηση. Αυτό λοιπόν δείχνει πόσο καλά οργανωμένοι είμαστε και το γεγονός ότι πρώτοι καταθέσαμε το σχέδιο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή δείχνει ότι είμαστε αποφασισμένοι να το φέρουμε εις πέρας και να μην χάσουμε ούτε ένα ευρώ. Πιστεύετε ότι η Ελλάδα έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ώστε να καταστεί ένας ελκυστικός επενδυτικός προορισμός? Απόλυτα. Βέβαια, αυτό δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Δουλεύουμε περίπου 2 χρόνια τώρα, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε ένα φιλικό περιβάλλον για τις επενδύσεις. Είναι βασικά η μεγάλη πρόκληση, την οποία είχε ανακοινώσει και ο Πρωθυπουργός πριν αναλάβει και πριν ο λαός τον επιλέξει να γίνει Πρωθυπουργός, ότι θα κάνουμε την Ελλάδα ένα φιλικό προορισμό για τις επενδύσεις. 150 σχέδια νόμου που έγιναν νόμοι ήρθαν στη Βουλή, ακριβώς για να μεταρρυθμίσουμε το κράτος, για να το κάνουμε φιλικό, να περιορίσουμε ή να εξαλείψουμε τη γραφειοκρατία και να δημιουργήσουμε μια τέτοια δυναμική έτσι ώστε και άμεσες ξένες επενδύσεις να έρθουν και οι ξένοι αλλά και οι ντόπιοι επενδυτές να αισθανθούν ότι βρίσκονται σε ένα κράτος που θέλει τις επενδύσεις. Και επειδή αυτή η κυβέρνηση έχει μόνο μία συχνότητα και μιλάει μόνο μία γλώσσα, και σας το λέω αυτό γιατί η προηγούμενη κυβέρνηση δεν μιλούσε μία γλώσσα. Εδώ μιλάμε μόνο μία γλώσσα, τη γλώσσα της ανάπτυξης, το γεγονός ότι θέλουμε να κάνουμε αυτή τη χώρα φιλικό προορισμό και το γεγονός ότι οι επενδύσεις δημιουργούν και περισσότερες και καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας. Έχουμε πολύ κόσμο που έχει φύγει στο εξωτερικό, κύριε Σπύρου, και θέλουμε να τον γυρίσουμε πίσω. Τώρα να πάω λίγο στον ασφαλιστικό κλάδο και μιας και αναφερθήκατε και στην προηγούμενη κυβέρνηση, ήθελα να πω το εξής. Οι ασφαλιστές ακούσαν και προεκλογικά αλλά και στη συνέχεια λίγο πάρα πολλά θετικά από αυτή την κυβέρνηση, ότι θα βοηθήσει και θα στηρίξει εν πάση περιπτώσει να αναπτυχθεί ο κλάδος. Ωστόσο δεν έχουν δει ακόμα πράγματα να συμβαίνουν. Και κάποιοι λένε ότι είδαν ακριβώς ό,τι είδαν και από την προηγούμενη κυβέρνηση, δηλαδή τίποτα πάνω στο κομμάτι αυτό. Πώς το σχολιάζετε?
Καταρχάς, ο κλάδος, ο ασφαλιστικός κλάδος είναι ένας δυναμικά εξελισσόμενος κλάδος. Γνωρίζω ότι στην Ελλάδα υπολοιπόμαστε κατά πολύ από το ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ένας στόχος λοιπόν είναι να ανεβάσουμε αυτό το μέσο όρο. Σαφώς αυτή τη στιγμή κατά τη διάρκεια της πανδημίας προτεραιότητα είχε η στήριξη της πραγματικής οικονομίας. Νομίζω ότι τίποτε δεν θα μείνει πίσω και ο ασφαλιστικός κλάδος θα τύχει αυτή τη στήριξη, έτσι ώστε, γιατί δημιουργεί και θέσεις εργασίας και θέλουμε τις θέσεις εργασίας του ασφαλιστικού κλάδου, έτσι ώστε να φτάσουμε ή να προσεγγίσουμε, αν θέλετε, ένα καλύτερο ποσοστό σε σχέση με το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Να μην ξεχνάμε ότι ο ασφαλιστικός κλάδος είναι και ένας από τους μεγαλύτερους θεσμικούς επενδυτές, με πάνω από 17 δις κεφαλαίων που μπορούν να επενδυθούν στην Ελλάδα, που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο εξωτερικό. Πώς μπορούν να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο και να έχει όφελος και η ελληνική οικονομία? Πάντως υπάρχει ενδιαφέρον από ασφαλιστικά κλάστερς να έρθουν να επενδύσουν στην Ελλάδα. Σαφώς είναι διαφορετικές οι επενδύσεις, είναι περισσότερο σε επενδύσεις, σε άμεσες ξένες επενδύσεις. Όμως εδώ δημιουργούμε το περιβάλλον, δημιουργώντας, αν θέλετε, μεταρρυθμιστικό περιβάλλον που θα δώσει την κίνηση να έρθουν περισσότερα και περισσότερα φαν, και κυρίως σας λέμε ότι δημιουργούμε κίνητρα στις επενδύσεις, έτσι ώστε περισσότερες επενδύσεις να γίνουν με κίνητρα και με ταχύτητα ορίμασης και ολοκλήρωση των έργων. Ήδη έχουν γίνει κάποιες επενδύσεις στον ασφαλιστικό κλάδο, όπως έχουμε δει, και ήδη υπάρχει και μια μεγάλη εξέλιξη τώρα και με την μεγαλύτερη εταιρεία, με την αλλαγή του μετόχου. Ωστόσο, πολλοί άνθρωποι στην αγορά μας παραπονιούνται για τον αθέμητο ανταγωνισμό που δημιουργείται από άλλες άλλα κανάλια διανομής, να το πω έτσι. Για σχετικά με τον αθέμητο ανταγωνισμό, πώς σκέφτεστε να τον αντιμετωπίσετε ή να, εν πάση περιπτώσει, κάνετε την κατάσταση καλύτερη? Το ενωσιακό δίκαιο είναι πολύ αυστηρό. Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι η ανεξάρτητη αρχή ανταγωνισμού λειτουργεί στην πατρίδα μας, είναι τελείως ανεξάρτητη, επομένως το θέμα του αθέμητου ανταγωνισμού αντιμετωπίζεται με την καλή λειτουργία της ανεξάρτητης αρχής ανταγωνισμού, και ταυτόχρονα θέλω να σας πω ότι έχουμε και εμείς εδώ στο Υπουργείο Ανάπτυξης εργαλεία, όπως μια διπηρεσιακή μονάδα που ελέγχει και εκεί, που ελέγχουμε και εμείς τον αθέμητο ανταγωνισμό. Επομένως, καμία ανησυχία, δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει θέμα αθέμητου ανταγωνισμού με οποιαδήποτε εξαγορά συμβεί εδώ στην πατρίδα μας. Επίσης, η Τράπεζα της Ελλάδος, ο οποίος λειτουργεί ως εποπτικός μηχανισμός, παρατηρεί και ελέγχει όλες τις συναλλαγές. Επομένως, δεν υπάρχει, και πάλι σας λέω, η Τράπεζα της Ελλάδος, η Ανεξάρτητη Αρχή Ανταγωνισμού λειτουργούν, και το Υπουργείο Ανάπτυξης, έτσι ώστε να θωρακίσουμε το όποιο ζήτημα υπάρχει στο κομμάτι του αθέμητου ανταγωνισμού. Είστε υπεύθυνος και για τα ΣΔΙΤ. Θέλω να μας δώσετε μια εικόνα για το πού βρίσκονται αυτές οι συνέργειες αυτή τη στιγμή και πώς θα εξελιχθούν το επόμενο διάστημα. Οι συμπράξεις δημοσίου ιδιωτικού τομέα είναι πολύ σημαντικές και είναι πολύ αποτελεσματικές. Καταρχάς, θέλω να σας πω ότι συνήθως αυτές οι συμβάσεις διαρκούν 30 έτη. Μέσα σε αυτό το διάστημα, ο ανάδοχος που κατασκευάζει το έργο υποχρεούται να το συντηρήσει. Επομένως, η ποιότητα πρέπει να είναι τέτοια, έτσι ώστε να μπορέσει να έχει μια ομαλή λειτουργία αυτό το οποίο κατασκευάζει. Ταυτόχρονα, μοχλεύει χρήματα ιδιωτικά, μπαίνουν δηλαδή άμεσα χρήματα ιδιωτικά στη λειτουργία της οικονομίας. Και αυτή τη στιγμή ανεβάσαμε το ποσό των πληρωμών διαθεσιμότητας από 200 εκατομμύρια σε 450 εκατομμύρια, δείχνοντας τη βούληση της πολιτείας ότι θέλει να έχει περισσότερα έργα ΣΔΙΤ για να μπορέσει να προσθέσει στην οικονομία πραγματικά κινητικότητα και να έχει αποτελεσματικά και ποιοτικά έργα. Παραδείγματος χάρη, έχουμε έργα με απορρίμματα, έχουμε έργα με σχολεία, κτηριακά συγκροτήματα, έχουμε πολλά ΣΔΙΤ που έρχονται, έχουμε φράγματα τα οποία έρχονται και βρίσκονται σε εξέλιξη, έχουμε πολλά έργα στην αναμονή να έρθουν, και αυτά όλα τα έργα μαζί με τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης θα δημιουργήσουν μια ισχυρή κίνηση στην οικονομία της πατρίδας μας. Στο κομμάτι της υγείας, πώς κινούνται τα ΣΔΙΤ αυτό το διάστημα? Κοιτάξτε, στο κομμάτι της υγείας είναι κάτι που το εξετάζουμε τώρα. Εξετάζουμε λοιπόν ΣΔΙΤ στο κομμάτι της υγείας. Είναι ένα προϊόν το οποίο μελετάμε. Θα έρθει και αυτό.
θεωρώ ότι θα είναι κάτι δυναμικό, διότι θα δημιουργήσει άλλες συνθήκες παρεχόμενων υπηρεσιών στο κομμάτι της υγείας. Αφού πιάσαμε την υγεία, να πω το εξής. Γνωρίζω ότι υπάρχει ένας συμψηφισμός του Clawback με επενδύσεις. Σε ποιο βαθμό έχει λειτουργήσει αυτό το πράγμα, τουλάχιστον στην φαρμακοβιομηχανία, και αν αυτό έχετε σκοπό να το επεκτείνετε και σε άλλους κλάδους της υγείας. Λοιπόν, καταρχάς έχει πολύ θετικό αντίκτυπο, αν θέλετε, στην έρευνα. Και εδώ θα πρέπει να το δούμε ότι αυτό είναι ένα αναπτυξιακό εργαλείο, το οποίο δίνει τη δυνατότητα να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Η Pfizer, παραδείγματος χάρη, η οποία, όπως γνωρίζετε, ίδρυσε ένα κέντρο στην Θεσσαλονίκη, στην αρχή είχε ανακοινώσει ότι θα προσλάβει 200 άτομα και σήμερα η Pfizer προχωρά στην πρόσληψη ίσως και 600 ατόμων. Για το 2020 το επενδυτικό clawback είναι στα 100 εκατομμύρια ευρώ. Σαφώς αυτό το οποίο ζητά ο κλάδος είναι σταθερότητα, διότι πρέπει να γνωρίζει για το διάστημα που θα παρέχεται αυτό το clawback. Η πολιτεία από την άλλη είναι αποφασισμένη να δώσει τη σταθερότητα αυτή και σαφώς να ενισχύσουμε αυτό το αναπτυξιακό εργαλείο. Τώρα, η επικαιρότητα στο κομμάτι της υγείας μιλάει για την εκμετάλλευση της κάναβης, φαρμακευτικής κάναβης. Τι έχει συμβεί με όλο αυτόν τον τόρο που έχει δημιουργηθεί, να πω. Είναι μια δυναμικά εξελισσόμενη βιομηχανία. Αλλά πριν πάμε εκεί, να πούμε ότι είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν το οποίο αντιμετωπίζει αρκετές ασθένειες. Είναι στην αρχή του. Σε άλλες χώρες έχουν ήδη προχωρήσει σε πολλά σκευάσματα. Εμείς εδώ κάνουμε ένα βήμα μπροστά με ένα σχέδιο νόμου το οποίο έχουμε καταθέσει στη Βουλή και το οποίο δίνει τη δυνατότητα στις εταιρείες που ιδρύονται εδώ στην πατρίδα μας να έχουν και εξαγωγικό χαρακτήρα, να μπορούν να εξάγουν τον ανθό, διότι ο ανθός είναι η πρώτη ύλη, και μέχρι να μπορέσουμε να πιστοποιήσουμε φάρμακα και στην Ελλάδα, αυτό θα είναι μία πρώτη λειτουργία, δηλαδή η εξαγωγή του ανθού, αλλά σε συσκευασίες μικρές, δηλαδή έως 30 γραμμάρια, που σημαίνει ότι είναι προϊόν το οποίο έχει αδειοδοτηθεί σε άλλες χώρες και μόνο έτσι μπορούμε να το εξάγουμε. Δηλαδή, όταν θα γίνονται οι εξαγωγές του συγκεκριμένου προϊόντος, στην άλλη χώρα που θα πηγαίνουν θα πρέπει να είναι αδειοδοτημένο το συγκεκριμένο προϊόν. Επομένως, είναι μια δυναμικά εξελισσόμενη βιομηχανία, θέλουμε να τη στηρίξουμε, δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, μα κυρίως όμως είναι ένα φάρμακο το οποίο εξυπηρετεί τους ασθενείς. Είναι για θεραπεία νόσων, είναι αυτή τη στιγμή σε πολλά κράτη θεραπεύει και αντιμετωπίζει ακόμα και καρκίνους. Να πάω λοιπόν πάλι στο κομμάτι των επενδύσεων και να πάω λίγο στον τόπο καταγωγής σας. Κατάγεστε από το Αγρίνιο, από την Ετωλοακαρνανία. Η Ετωλοακαρνανία είναι ένας νομός πάρα πολύ πλούσιος, ωστόσο δεν έχει αναπτυχθεί όσο θα μπορούσε, λένε πάρα πολύ. Θα μπορούσατε να κάνετε κάτι προς αυτό το επίπεδο ή το έχετε κοιτάξει, το μελετάτε? Πράγματι, ο νομός Ετωλοακαρνανίας είναι από τους μεγαλύτερους νομούς, ίσως ο μεγαλύτερος νομός της πατρίδας μας. Θέλω να σας πω ότι, πρώτον, με το νέο χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων, ο νομός Ετωλοακαρνανίας, γενικότερα δηλαδή η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, θα τύχει αυξημένης επιδότησης. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι εδώ, στις στρατηγικές επενδύσεις, ξεκίνησαν στρατηγικές επενδύσεις και στην Ετωλοακαρνανία. Έχουμε δηλαδή σύνθετα τουριστικά καταλήμματα, τα οποία πρόκειται να δημιουργηθούν και στα πολύ όμορφα παράλια που έχουμε στην Ετωλοακαρνανία. Αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχει και μεγάλο ενδιαφέρον για το λιμάνι του Αστακού, το Πλατιγιάλι δηλαδή, για μια μεγάλη και σύνθετη τουριστική ανάπτυξη που νομίζω θα αλλάξει το χάρτη. Βλέπουμε λοιπόν κινητικότητα. Δίνουμε από πλευράς το νέο χάρτη με τα ενισχυμένα ποσοστά, έτσι ώστε να γίνουν επενδύσεις στο νομό και ευρύτερα βεβαίως στη Δυτική Ελλάδα, και πιστεύουμε ότι θα τύχει αυτής της επενδυτικής επιθυμίας, καθότι και λίμνες έχει και άλλες δραστηριότητες μπορούν να αναπτυχθούν και χειμερινός τουρισμός, και γενικότερα είναι μια περιοχή που θεωρώ ότι σύντομα θα,
θα τύχει μεγάλης επενδυτικής δραστηριότητας. Φυσικά και η υπόλοιπη Ελλάδα χρειάζεται τέτοια έργα, απλά έπιασε αυτό το παράδειγμα λόγω της καταγωγής σας, έτσι. Είναι επειδή με ρωτήσατε συγκεκριμένα για την Ανατολική Ακαρνανία. Μπορούμε να μιλήσουμε για όλη την Ελλάδα και για όλες τις περιοχές που πρέπει να έχουν την ειδική στήριξη και τη στήριξη της πολιτείας και την έχουν. Τώρα να περάσω μια λίγο πιο πολιτική ερώτηση. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ένα καλό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας που δείχνουν ότι υπάρχει μια εμπιστοσύνη. Ωστόσο, είχαν υπάρξει κάποιες αστοχίες στον χειρισμό της πανδημίας λόγω ότι είναι και έτσι κάτι πρωτόγνωρο. Τι πιστεύετε ότι χρειάζεται να προσέξει το κυβερνών κόμμα ώστε να διατηρήσει αυτό το προβάδισμα και να περάσει και ενδεχομένως και μια δεύτερη τετραετία? Θα συμφωνήσω και θα διαφωνήσω μαζί σας. Θα συμφωνήσω μαζί σας με το γεγονός ότι υπάρχει αυτό το προβάδισμα που σημαίνει ότι ο κόσμος βλέπει πραγματικά μια κυβέρνηση που σας είπα νωρίτερα ότι μιλάει με μια συχνότητα. Αυτή η συχνότητα ότι αυτά που λέει τα πράττει. Και θα διαφωνήσω μαζί σας ότι υπήρχαν αστοχίες. Θα σας πω το γιατί. Δεν θα πρέπει να βλέπουμε την Ελλάδα μόνη της, θα πρέπει να βλέπουμε την Ελλάδα ως μια χώρα μέσα σε μια μεγάλη οικογένεια που λέγεται Ευρώπη. Να σας θυμίσω λοιπόν ότι πρώτον, το σύστημα υγείας δεν ήταν το ίδιο σύστημα που είχε η Γερμανία, η Γαλλία ή η Αγγλία και όμως έγιναν τέτοιες κινήσεις, υπήρξε τέτοιος προγραμματισμός που το σύστημα υγείας όχι μόνο άντεξε, αλλά και εξυπηρέτησε όλα τα θέματα που προέκυψαν εν μέσω της πανδημίας, πρώτον. Δεύτερον, άλλες χώρες πήγαν σε πιο σκληρά lockdown από ό,τι πήγαμε εμείς. Αυτό γιατί εμείς λειτουργήσαμε με ένα σχέδιο. Είχαμε λοιπόν μία επιτροπή ειδικών που γνωμοδοτούσαν. Η πολιτεία λοιπόν, ο Πρωθυπουργός αποφάσισε να ακολουθήσει αυτή τη γραμμή, μια γραμμή που είχε σχέση και βάζοντας την υγεία πρώτη και στη συνέχεια να λαμβάνει τις αποφάσεις που είχαν πάντα και πρώτα την υγεία και πάνω απ' όλα. Επομένως, να πω ότι η Ελλάδα πήγε πολύ καλά, ότι σε σχέση με άλλες χώρες του Νότου είδαμε την Ιταλία, τι συνέβη στην Ιταλία, είδαμε τη Γαλλία, είδαμε τη Γερμανία, είδαμε την Αγγλία. Έχουμε λοιπόν μια χώρα που σε πολλά σημεία ήταν παράδειγμα προς μίμηση και θέλω να σας πω ότι το σύστημα που έχουμε και που λειτουργεί σήμερα με τους εμβολιασμούς είναι ένα σύστημα το οποίο είναι από τα καλύτερα στην Ευρώπη. Γι' αυτό αυτή τη στιγμή που μιλάμε, σήμερα που μιλάμε, σήμερα που άνοιξε και η κίνηση, αν θέλετε, η υπερνομαρχιακή, να μπορούμε να πάμε σε άλλους νομούς, είμαστε η νούμερο ένα χώρα, η πρώτη χώρα σε ημερήσιους εμβολιασμούς. Περίπου εμβολιάζουμε το 1% του πληθυσμού μας ημερησίως. Άρα θα ήθελα όταν μιλάμε για την πανδημία να βλέπουμε την Ελλάδα στο χάρτη της Ευρώπης, αλλά και στο παγκόσμιο χάρτη. Γι' αυτό είπα θα διαφωνήσω μαζί σας αυτό. Είστε ένας τεχνοκράτης, αλλά βαθιά στην πολιτική. Σας ενδιαφέρει να πολιτευτείτε στις επόμενες εκλογές? Ειλικρινά, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το μόνο που βλέπω είναι η δουλειά μου. Δεν μπορώ να δω καθόλου. Καταρχάς, οι εκλογές θα γίνουν το 2023. Γνωρίζετε. Τέλος της τετραετίας. Από τώρα έως το 2023 είναι μεγάλο διάστημα, μεσολαβεί ένα μεγάλο διάστημα, άπειρη δουλειά που πρέπει να γίνει και θα πρέπει να συνεχίσουμε να μιλάμε με την κοινωνία, στους όρους της κοινωνίας. Και να αντιλαμβάνεται η κοινωνία ότι εμείς είμαστε εδώ για να δουλέψουμε, για να φέρουμε εις πέρας το πρόγραμμα αυτό το οποίο υποσχεθήκαμε στον ελληνικό λαό πριν από τις εκλογές και κυρίως να μειώσουμε την ανεργία, να μπορέσουν οι νέες και οι νέοι μας να βρουν δουλειά, να γυρίσουν παιδιά πίσω που φύγανε. Έχουμε ένα μεγάλο πληθυσμό, 500.000 περίπου Έλληνες έφυγαν μέσω της κρίσης και θέλουμε να αντιστρέψουμε αυτό το brain drain. Θέλουμε λοιπόν να συνεχίσουμε τη δουλειά, να πετύχουμε τους στόχους μας, να κάνουμε την Ελλάδα μια χώρα, την πιο φιλική χώρα αν θέλετε στην επενδυτική κοινότητα, να δώσουμε δουλειές σε νέους και νέους, να μειώσουμε την ανέργεια. Αυτός είναι ο στόχος, τα υπόλοιπα όταν θα έρθει η ώρα, αλλά ειλικρινά μόνο αυτό βλέπω μπροστά μου, μόνο τη δουλειά.
Ανακεφαλαιώνοντας λοιπόν, βλέπουμε ότι θα γίνουν και πράγματα στην ασφαλιστική αγορά στο άμεσο μέλλον. Η ασφαλιστική αγορά είναι μια δυναμική αγορά. Είμαστε χαμηλά σε σχέση με την Ευρώπη. Νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε μια ιδιαίτερη έμφαση στο κομμάτι αυτό. Βγαίνουμε στην κανονικότητα και σαφώς πολλά πράγματα θα τα δούμε στην πορεία. Έχουμε αρκετά έργα που γίνονται στο κομμάτι των υποδομών ώστε να προσελκύσουν αρκετές επενδύσεις. Ένα θετικό μήνυμα κλείνοντας αυτή την όμορφη συζήτηση. Το μήνυμα είναι ότι συνεχίζουμε να είμαστε μες στην πανδημία. Επομένως, το μήνυμα σε όλους τους συμπολίτες μας είναι ότι πρέπει να προσέχουν. Πρέπει να κάνουν το γρηγορότερο εμβόλιο, να μην καθυστερούν όλες οι ηλικίες και από εκεί και πέρα να αισθάνονται σίγουροι ότι η πατρίδα μας θα πάει μπροστά. Αυτή η κυβέρνηση θα συνεχίσει να δουλεύει με στόχο να δημιουργήσει και περισσότερες θέσεις εργασίας και τα νέα παιδιά να μην χρειαστεί πλέον να φύγουν από την πατρίδα μας, να γυρίσουν άνθρωποι που έχουν φύγει πίσω, να φτιάξουμε ένα σύστημα υγείας ακόμα καλύτερο και να ενισχύσουμε την κοινωνική συνοχή. Είναι πολύ σημαντικό η κάθε μία και ο καθένας να αισθάνονται περήφανοι που βρίσκονται σε αυτή τη χώρα. Και σε αυτό τον στόχο δουλεύουμε καθημερινά όλοι εμείς που είμαστε στην κυβέρνηση, με πρώτα και πάνω απ' όλα τον Πρωθυπουργό, που αυτός δίνει το βασικό μήνυμα και το μήνυμά του είναι αυτό το οποίο ακολουθούμε. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πολύ όμορφη συζήτηση.